δέος που το επέβαλε η Βυζαντινή παράδοση αποτυπώθηκε σε όλο το μετέπειτα έργο του, είτε αυτό αφορούσε θρησκευτικά, είτε ιστορικά, καθημερινά και φυσικά θέματα. Η Βυζαντινή τέχνη για μένα είναι η τέχνη των τεχνών. Μπροστά στη Βυζαντινή τέχνη, οι άλλες μου φαίνονται αλαφρές. Για 200 χρόνια που ήταν η Έλληνο-Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έχει εμπλουτιστεί ο κάθε Έλληνας με εκείνα τα όνειρα και ιδιαίτερα με τη Βυζαντινή μουσική και με την Βυζαντινή αγιογραφία. Προπολεμικά, επί τουρκοκρατίας δεν υπήρχαν οι καλλιτέχνες και μας ήρθε αγιογράφηση, αγιογραφία, τέχνη της αγιογραφίας από την Ευρώπη, που φάνηκε αυτό ότι ήταν κάτι ξένο στους ενορίτες, στους χριστιανούς. Ο Φώτης ο Κόντογλου είναι εκείνος ο οποίος έφερε από την Κωνσταντινούπολη, από τη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, πάλι στο προσκήνιο αυτή τη συνέχιση της Βυζαντινής αγιογραφήσεως. Όσοι επεσκέφτηκαν κατά καιρούς τον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής, φαίνεται ότι μεταρσιώνονται, φαίνεται ότι επικοινωνούν με την φωτογραφία, με την εικόνα. Και αυτό ήταν το μεγάλο έργο του Φώτη Κόντογλου και από τα λογοτεχνικά του έργα και από τα καλλιτεχνικά του έργα, να δώσει εκείνη την όθηση ούτως ώστε να επικοινωνεί ο άνθρωπος με το εικονιζόμενο πρόσωπο. Του είχαν πει, γιατί κάνεις τόσο ρητιδωμένους τους Αγίους, και αυτός είχε πει, επί κατοχής που οι άνθρωποι δεν έτρωγαν λάδι ήταν σκελετωμένοι. Ο Αββάς Μακάριος ζούσε στην Αίγυπτο μόνο με ρίζες δέντρων και ήταν σκελετωμένος. Και ο Φώτης ο Κόντογλου πήγε στο ασκητήριο του Αββά Μακαρίου για να ζήσει εκείνη την τραχιά ζωή που έκανε ο γέρον Μακάριος, για να εμπνευστεί και να γράψει, να αγιογραφήσει αυτόν τον ασκητή. Έχουμε μέσα στο ναό της Ζωδόχου Πηγής αγιογράφηση για τους ασκητάς, που λέγει σε έναν από τους ασκητάς, «Ως της φύσιν ενίκησε, ούτως υπερφύσιν εγένετο». Αυτό θέλει να δείξει η Βυζαντινή αγιογραφία, να έχουμε τα πόδια στη γη και την σκέψη και την καρδιά και την ψυχή στον ουρανό. Αυτό το επιτυχάνει σε απόλυτο βαθμό η Βυζαντινή τέχνη, η Βυζαντινή αγιογράφηση, και όσοι επισκέπτονται τον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής Παιανίας το απολαμβάνουν. Αγιογράφηση, αγιογραφία, τέχνη της αγιογραφίας από την Ευρώπη, που φάνηκε αυτό ότι ήταν κάτι ξένο στους ενορίτες, στους χριστιανούς. Ο Φώτης ο Κόντογλου είναι εκείνος ο οποίος έφερε από την Κωνσταντινούπολη, από τη σχολή της Κωνσταντινούπολεως, πάλι στο προσκήνιο αυτή τη συνέχιση της Βυζαντινής αγιογραφήσεως. Όσοι επεσκέφτηκαν κατά καιρούς τον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής, φαίνεται ότι μεταρσιώνονται, φαίνεται ότι επικοινωνούν με την φωτογραφία, με την εικόνα. Και αυτό ήταν το μεγάλο έργο του Φώτη Κόντογλου, και από τα λογοτεχνικά του έργα και
από τα καλλιτεχνικά του έργα, να δώσει εκείνη την όθηση ούτως ώστε να επικοινωνεί ο άνθρωπος με το εικονιζόμενο πρόσωπο. Του είχαν πει, γιατί κάνεις τόσο ρητιδωμένους τους Αγίους, και αυτός είχε πει, επί κατοχής που οι άνθρωποι δεν έτρωγαν λάδι ήταν σκελετωμένοι. Ο Αββάς Μακάριος ζούσε στην Αίγυπτο μόνο με ρίζες δέντρων και ήταν σκελετωμένος, και ο Φώτης ο Κόντογλου πήγε στο ασκητήριο του Αββά Μακαρίου για να ζήσει εκείνη την τραχιά ζωή που έκανε ο γέρον Μακάριος, για να εμπνευστεί και να γράψει, να αγιογραφήσει αυτόν τον ασκητή. Έχουμε μέσα στο ναό της Ζωδόχου Πηγής αγιογράφηση για τους ασκητάς, που λέγει σε έναν από τους ασκητάς, «Ως της φύσιν ενίκησε, ούτως υπερφύσιν εγένετο». Αυτό θέλει να δείξει η Βυζαντινή αγιογραφία, να έχουμε τα πόδια στη γη και την σκέψη και την καρδιά και την ψυχή στον ουρανό. Αυτό το επιτυχάνει σε απόλυτο βαθμό η Βυζαντινή τέχνη, η Βυζαντινή αγιογράφηση, και όσοι επισκέπτονται τον Ιερό Ναό της Ζωδόχου Πηγής Παιανίας το απολαμβάνουν. Σε νεαρή ακόμη ηλικία είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Παρ' όλα αυτά, σε μεγαλύτερη ηλικία κατέληξε στο συμπέρασμα πως η δυτική εικονογραφία είναι μια χονδροειδή σκηνοθεσία και οι υποθέσεις του Ευαγγελίου έχουν γίνει κάποιες παραστάσεις που τις παίζουν ηθοποιοί ζωγραφισμένοι, που φαίνονται πως προσποιούνται τον Χριστό και τους Αγίους. Ταυτόχρονα θαυμάζει απεριόριστα τους λαϊκούς ζωγράφους της περίοδου της τουρκοκρατίας. «Μακάρι και τρισμακάρι είστε, σεις υπερηφρονημένοι αγιογράφοι, διότι απεθάνατε χωρίς να ταράξει την ειρήνη σας ο έπαινος των ανθρώπων. Σεις δεν εδουλεύσατε δια την ματαιοδοξίαν, αλλά ως πτηνά καλικέλαδα υμνήσατε τον Κύριον. Τον υμνήσατε μαζί με την Σελήνη, με την Πάχνη, με την Χάλαζαν, με την Χιώνα, με τα κέδρα και με όλα τα ξύλα του Δρυμού. Τα έργα σας είναι παρατημένα εις την Λήθην, μέσα εις τα σκοτεινά ερημοκλήσια των Ωραίων. Δεν τα γνωρίζει κανείς από τους ανθρώπους όπου καταγίνονται με τα στέχνας». Ο Κόντογλου μέσα του ζούσε ο ίδιος την καλλιτεχνική του έφεση και έκανε πολυδάπανα ταξίδια για να πηγαίνει σε ιερούς ιστορικούς χώρους και να εμπνέεται. Ένα τέτοιο είναι και το μοναστήρι στα Μετέωρα, που έχουν αγιογραφήσει τη σαρκοφάγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ο Σισώης να απορεί, να έχει να εκφράζει την έκφραση στο πρόσωπό του, τις απορίες του, που ο βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος σε μικρά ηλικία, νεαρά ηλικία, 33 χρονών, απέθανε. Ο Άγιος Σισώης ο Αιγύπτιος. Ο Μέγας Ενασκητές Σισώης έμπροσθεν του τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου, του πάλε ποτέ λάμψαντος εν δόξη φρύτη. Και το άστατον του καιρού και της δόξης της προσκέρου λυπηθείς ιδού κλαίει.
ορών σε τάφε δηλοιώσου την θέα και καρδιοστάλακτον δάκρυον χαίο χρέος το κοινόφλητον εις νουν λαμβάνον πέρας. Πόσουν μέλλον διελθύν τι ούτων πέρας, ε θάνατε τις δύνατε φυγίνσε, χειρ Φωτίου Κόντογλου Κιδονιέως και του μαθητού αυτού Ιωάννου Τερζή. Με γράμματα Α, Π, Ν, Α, 1951, μην Ιανουάριος. Αγιογράφος Φώτης Κόντογλου έκανε φορητές εικόνες, έκανε μικρά έργα, καλλιτεχνικά έργα, δεν είχε κάνει ολοκληρωμένο έργο που να το καμαρώνουν, να το χαίρονται, να το βλέπουν πολλοί λαός. Δύο εκκλησάκια ιδιωτικά είχε κάνει και την αίθουσα το συνεδριάσιο του Δημαρχείου Αθηνών. Όπως λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το έργο του Φώτη Κόντογλου, το μόνο ολοκληρωμένο έργο αγιογράφησης Ιερού Ναού Ενωριακού είναι αυτό που βρίσκεται στην πόλη της Παιανίας και ο Ιερός Ναός Ζωδόχου Πηγή συγκεκριμένα. Φώτης ο Κόντογλου ήταν και λογοτέχνης, ήθελε να μείνει έργο καλλιτεχνικό από τα χέρια του, γι' αυτό και έχει γράψει και βιβλία για εκείνους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την αγιογράφηση. Τα δύο αυτά βιβλία είναι η έκφραση. Σε ένα από τα βιβλία αυτά έχει πάρα πολλές εικόνες, τυπώσεις στο βιβλίο του, που είναι από τον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Παιανίας, τότε Λιώπεση. Το έργο της αγιογράφησης της Ζωοδόχου Πηγή Παιανίας, ο Φώτης Κόντογλου συνεργάστηκε με τους βοηθούς του Ιωάννη Τερζή και Βασίλειο Μπρούσαλη. Κοντά του σπούδασαν κατά καιρούς αρκετοί ακόμη βοηθοί και μαθητές του στην άτυπη σχολή αγιογραφίας που είχε καθιερώσει η τεχνοτροπία του. Ο ίδιος προτιμούσε την ομαδική δουλειά όταν επρόκειτο για μεγάλα κομμάτια αγιογράφησης σε κεντρικούς ενωριακούς ή και επαρχιακούς ναούς. Ίσως γιατί έβλεπε τον κίνδυνο να σταματήσει η παράδοση το δρόμο της αν χαθούν οι άνθρωποι που θα τη διδάσκονταν για να την κρατήσουν ζωντανή. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του στην
προ-πολεμική περιοχή και αμέσως μεταπολεμική εποχή ήταν ο Τερζής, Ιωάννης Τερζής. Μερικά που γνωρίζουμε για τη συνεργασία τους ήταν ότι ο Φώτης ο Κόντογλου ήθελε μόνο να μένει έργο αιώνιο από τα χέρια του που να το θαυμάζουν οι άνθρωποι και αδιαφορούσε κυριολεκτικά για το αν θα του έβγαιναν να περισσέψουν χρήματα να ζήσει και ανέλαβε τα οικονομικά να τα τακτοποιεί ο συνεργάτης του Ιωάννης Τερζής. Είναι φυσικό να διακόπησαν τα έργα κατά την κατοχή γιατί έγινε επιστράτευση, δεν υπήρχε οικονομική άνεση. Υπάρχει ένα έργο του Φώτη Κόντογλου στο εκκλησάκι Αγία Παρασκευή της πόλεως Παιανίας που γράφει ο Φώτης Κόντογλου ότι τον Χριστό στο τέμπλο και την Παναγία μητέρα του στο τέμπλο την έκανε εις μνήμη της συζύγου του Μαρίας υπέρταχες αναρρώσεως αυτής και γράφει το εξής. Η παρούσα ζωγραφία εγένετο εν μέσω της άλλης του Παγκοσμίου Πολέμου μην Ιούνιος 1940. Πριν 15 χρόνια από σήμερα είχαν έρθει τουρίστε στην Παιανία και κρατούσαν μεταφρασμένο το έργο του Φώτη Κόντογλου στη γαλλική γλώσσα και ήρθαν να δουν αυτοπροσώπως εκείνα τα έργα τα οποία έγραφε το βιβλίο να τα δουν αυτοπροσώπως στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας. Χαρά και παραξενεύουμε μάλιστα πως τόσοι άνθρωποι και προπάντων νέοι που πάντα οι νέοι σαν νέοι που είναι θα θέλανε φανταχτερά πράγματα, θεωρίες κλπ. Να μ' αγαπούν και να έρχονται να με δουν ενώ μεταχειρίστηκα τα πιο απλά μέσα για να κάνω τέχνη. Λοιπόν, το να κερδίσεις τους ανθρώπους με τόσο ταπεινά πράγματα είναι παράξενο και με χαροποιεί. Ό,τι έκανα το έκανα στο όνομα της απλότητας. Έτσι υπογράφει ο ίδιος ο Φώτης Κόντογλου τη δική του κατάθεση στην Ορθόδοξη και Βυζαντινή τέχνη. Ξεχωριστή κατάθεση στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας θα δώσει απόψε το βράδυ μπροστά στον ίδιο ναό της Ζωοδόχου Πηγής Παιανίας ο συνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης μετά την περιφορά του επιταφείου, με μουσική εμπνευσμένη από το Βυζάντιο και αφιερωμένη στο πάθος της Μεγάλης Παρασκευής.
Κύριε Σπανουδάκη, πότε ξεκινήσατε να γράφετε βυζαντινή μουσική και από τι εμπνέεστε και συνεχίζετε και γράφετε ακόμη? Ναι, να λύσω και μια μικρή παρεξήγηση. Η μουσική που γράφω για τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος δεν είναι βεβαίως ακριβώς βυζαντινή, διότι τη βυζαντινή μουσική δεν την έχω σπουδάσει, ούτε την έχω μάθει. Απλώς την έχω αγαπήσει. Και ξεκίνησα να γράφω μουσική θρησκευτική εντός εισαγωγικών, δηλαδή μουσική για τον Χριστό, το 1975-1976. Και από τότε κάθε, αν όχι κάθε χρόνο παραχρόνο, γράφω κάτι θρησκευτικό. Δεν έχει σχέση λοιπόν ο λόγος για τον οποίο το γράφω αυτό με το είδος της μουσικής, δηλαδή ήταν η βυζαντινή όχι, αλλά περισσότερο ότι τη μουσική θα τη γράφω για τον Χριστό, δηλαδή για τον λόγο. Δηλαδή ο λόγος είναι ο λόγος, ο οποίος με οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Αλλά και σαν επέκταση αυτού θα έλεγα ότι ό,τι μουσική κάνω, ακόμα και η μουσική που κάνω κινηματογράφο, για τον ίδιο λόγο γίνεται. Δηλαδή πίσω της είναι κρυμμένη ή και καλυμμένη η θρησκευτική μουσική. Και για να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη, δεν προσπαθώ να αλλάξω κάτι ή να προσθέσω κάτι στην βυζαντινή μουσική. Απλώς αυτή είναι η δική μου συνεισφορά σε αυτές τις μέρες. Τίποτα παραπάνω. Είναι στην συναυλία λοιπόν που θα κάνω, τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου γίνεται στην Παιανία, εδώ που είμαστε ακριβώς απ' έξω, και το πρώτο που πρέπει να κάνω ευχαριστήσω τους Παιανίες, πρώτον γιατί τη δέχτηκαν με χαρά, δεύτερον γιατί και πολιτική και εκκλησιαστική αρχή και εξουσία συμφώνησαν, συνεννοήθηκαν και ώστε να γίνει στην συναυλία. Εδώ λοιπόν πάλι έχω ένα στοίχημα. Δηλαδή, καταρχάς ξεκίνησα από να έχω μόνο θρησκευτικά εντός εισαγωγικών κομμάτια. Στην συνέχεια το πήγα λίγο παρακάτω και έτσι έχω κάνει δύο μεγάλα μέρη, όπου το ένα είναι πιο θρησκευτικό εντός εισαγωγικών, δηλαδή έχει ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος, διασκευασμένος από μένα και παιγμένος από τον Βασίλη Σαλέχη, τον Λευτέρη Ζέρβα και μια άλλη ορχήστρα που θα είναι μαζί. Και το δεύτερο μέρος έχει δικές μου πιο πολλές μελωδίες, οι οποίες είναι για άλλους λόγους γραμμένους, όπως είναι τα πέτρινα χρόνια ή η θάλασσα, αλλά οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στο πνεύμα και στην ψυχοσύνθεση της ημέρας αυτής. Θα ήθελα λοιπόν κάθε συναυλία να γίνεται Μεγάλη Παρασκευή με την έννοια ότι τη μέρα εκείνη το κοινό ή ο Έλληνας ή ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνομαι λαμβάνει τη μουσική, είναι σε μια ψυχική διάθεση μάλλον, που εμένα μου πηγαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, του αρέσει να ακούσει μια μουσική ήσυχη γλυκιά και τη δέχεται πολύ πιο ζεστά και ευχάριστα. Γιατί ειδικά σε αυτό το ναό? Ο λόγος που παίζω στην Παιανή είναι καταρχάς ότι μένω εδώ. Οπότε με βολεύει πάρα πολύ να κάνω πράγματα που είναι κοντά στο σπίτι μου. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω πολύ μακριά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εδώ το δεχτήκαν και το θέλανε τόσο απλά και εύκολα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι το κανάλι του συγκεκριμένο ήθελε να είναι επίσης εδώ, γιατί είναι επίσης κοντά. Δηλαδή όλα συνηγόρησαν υπέρ του να γίνει εδώ η συναυλία. Υπήρξαν αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο και το γεγονός ότι θα γινόταν η συναυλία, ειδικά Μεγάλη Παρασκευή, μπροστά σε ένα ναό? Ναι. Κάποιους ανθρώπους. Το έχω κάνει άλλη μια φορά και υπήρχαν αρκετές αντιρρήσεις, ιδίως ότι πολλοί βυζαντινά τυρβάζοντες ή από τους βυζαντινολόγους κτλ. Αλλά συνεχίζω και δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Γιατί δεν προσπαθώ και πάλι λέω να αλλάξω τίποτα, να προσθέσω. Είναι η δική μου προσφορά στη μέρα αυτή. Δηλαδή, πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τη μουσική και το πνεύμα εκείνης της ημέρας. Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που πιθανόν να το κάναν καλύτερα και πιο σωστά στην παράδοση. Αλλά εγώ τα βλέπω έτσι. Και για μένα η παράδοση δεν είναι κάτι το οποίο είναι νεκρό, τα αφήνουμε, δεν το πειράζουμε και απλώς το αναπαραγάγουμε. Αλλά η παράδοση είναι κάτι που κουβαλάμε μέσα μας και το βγάζουμε με σοβαρότητα και με κάποια. Με αγάπη και σοβαρότητα όποτε εμείς θέλουμε. Επιλογή των μουσικών οργάνων που θα συμμετάσχουν στη συναυλία και η έλλειψη χοροδίας είναι κάτι που συμβαδίζει με το βυζαντινό πνεύμα, είναι κάποια συγκεκριμένη επιλογή? Ναι, δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το βυζαντινό πνεύμα,
αλλά θα έλεγα ότι εμένα προσωπικά με εκφράζουν πολύ πιο πολύ τα μουσικά όργανα και δίτα συγκεκριμένα, δηλαδή ο Βασίλης Αλέας και ο Λευτέρης Ζέρβας, όχι τόσο σαν όργανα, αλλά σαν ψυχή, σαν διάθεση, με εκφράζουν σήμερα πολύ πιο πολύ από ότι οποιαδήποτε φωνή ή χοροδία. Δηλαδή προτιμώ να ακουστεί ό,τι έχει να ακουστεί με αυτά τα όργανα και όχι με φωνές. Είναι απλώς μια ειδική διάθεση την οποία είμαι τον τελευταίο καιρό και λόγω του Αλεξάνδρου που έχω κάνει που είναι μουσική, αλλά και λόγω των δίσκων που θέλω από εδώ και πέρα να κάνω. Δηλαδή θέλω να βγει μπροστά η μουσική και όχι η φωνή, ο τραγουδιστής ή η χοροδία. Υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου στην αναβίωση αυτού του ζευγού πνεύματος μέσα από τις σύγχρονες συνθέσεις. Δηλαδή, το δέχεται. Το δέχεται, τα αγαπάει και μάλιστα πολλοί άνθρωποι που ίσως να μην πηγαίναν στην εκκλησία, ίσως να μην ακούγανε αυτηρά να την μουσική, αυτή η μουσική της αγγίζει. Και για εσάς καλλιτεχνικά τι σημαίνει το να προσεγγίζετε τη θρησκεία μέσα από αυτές τις συνθέσεις? Εκείνη η προσωπική μου, το προσωπικό μου πιστεύω ότι μέσω από τη μουσική ή μάλλον η μουσική είναι το όπλο που μου δόθηκε για να πλησιάσω τον Θεό. Και με αυτό παιδεύω, με αυτό το εργοχειρό μου, μέσω αυτού έρχομαι κοντά στον Θεό και πιθανώς και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, αλλά κυρίως εγώ.